Γεια σας! Σε αυτήν την παρουσίαση θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τα όνειρα, στα οποία και εμφανίζεται κότα ή κόκορας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας Dream Explainer, πατώντας την ένδειξη εγγραφή ή subscribe και ξεκινάμε. Σε γενικές γραμμές, αν δούμε στο όνειρό μας κότα, είναι σημάδι ευτυχίας και ευημερίας, ειδικά μάλιστα στα οικονομικά μας. Αν ονειρευτούμε κότα στον κήπο μας, σημαίνει καλοτυχία και μία νέα αρχή. Μάλιστα, αν είναι πολλές οι κότες, σημαίνει ότι έχουμε και τη στήριξη συγγενών ή φίλων. Απέναντίας, η νεκρή κότα σημαίνει αποτυχία και οικονομική κυρίως ζημιά. Κότα ή κοτοπουλάκι σε κλουβί ή σε κοτέτσι σημαίνει δειλία και ανασφάλεια. Αν η κότα κλωσάει αυγά και βγαίνουν κοτοπουλάκια, τότε να περιμένουμε καλοτυχία στη ζωή μας και άνοδο στα οικονομικά μας. Ιδιαίτερα, αν η κότα είναι λευκή, τότε θα έχουμε πολύ ευτυχισμένη ζωή. Αν είσαστε ήδη έγκυος και δείτε κοτοπουλάκι, τότε θα έχετε μία καλή γένα χωρίς επιπλοκές. Αν δούμε στο όνειρό μας κότα ή κόκορα να τρέχει για να αποφύγει κάποιον κίνδυνο, τότε θα πρέπει άμεσα να πάρουμε πρωτοβουλίες, αλλιώς αν συνεχίσουμε να είμαστε δειλοί και αναποφάσιστοι, θα βρεθούμε σύντομα των εκπλήξεων που δύσκολα θα μπορούμε μετά να αντιδράσουμε. Αν ονειρευτούμε κόκορα ή κότες να κακαρίζουν, τότε στη δουλειά μας θα έχουμε άνοδο και επαγγελματική καταξίωση. Αν ονειρευτούμε έναν ωραίο κόκορα, σημαίνει ότι έχουμε αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Αν ο κόκορας είναι ανάμεσα σε πολλές κότες, τότε σημαίνει πως ξεχωρίζουμε τόσο στα επαγγελματικά μας, όπου αποπνέουμε δυναμισμό και σιγουριά, όσο και στα αισθηματικά μας, όπου τραβάμε την προσοχή πάνω μας. Αν δούμε πολλούς κόκορες μαζί, τότε σημαίνει πως η παρουσία μας περνάει σχεδόν απαρατήρητη. Ενώ ειδικά στα επαγγελματικά μας δεν μας έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση για τις δυνατότητές μας. Αν δούμε κοκορομαχία, τότε θα έχουμε μεγάλο καυγά με επικίνδυνες συνέπειες για εμάς. Αν δούμε στο όνειρό μας ότι τρώμε κρέας από κοτόπουλο, τότε θα συμβούν πολλά ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας. Κάνοντας μία γρήγορη σύνοψη της παρουσίασης, αξίζει να επισημάνουμε πως διαπιστώσαμε ότι η κότα και ο κόκορας έχουν διάφορες σημασίες στα όνειρά μας. Γι' αυτό το λόγο, για να ερμηνεύσουμε σωστά το όνειρο, απαιτούνται και άλλα στοιχεία, όπως αν ήταν στη φύση ή όχι. Κλείνοντας και έχοντας μαζί μας το Θεό Μορφέα, σας ευχόμαστε καλά όνειρα και θα χαρούμε να σας δούμε πάλι στο κανάλι μας Dream Explainer. Αν σας άρεσε λοιπόν η παρουσίασή μας, Μπορείτε να μας το δείξετε με τρεις απλές κινήσεις. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή ή subscribe, πατήστε κλασικά το like και διαδώστε το σε γνωστούς και φίλους σας πατώντας κοινοποίηση ή share.